ο καλεσμένος μας, να τον προλογίσουμε και να τον καλωσορίσουμε. Που έχει έρθει τόσο κόμψος και τόσο ωραίος, όπως πάντα. Να είστε καλά, καλή επιτυχία καταρχήν. Στέλιος Περδικογιάννης. Σωστά. Βέβαια, εγώ ήθελα κι άλλο στην παρέα μας, αλλά δεν πειράζει. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Την επόμενη φορά. Καυστική. Όχι, εντάξει, γιατί ο Περδικογιάννης, ο Στέλιος ή αλλιώς Τιτίκος για τους φίλους, έχει μια υπέροχη σύντροφο. Γεια σου, Χάρης, ελπίζω να μας βλέπεις. Σίγουρα μας βλέπεις. Ναι, ένα πολύ καλό κορίτσι και πανέμορφο κορίτσι, το οποίο το στηρίζει σε όλα και το στηρίζει και τώρα σε αυτήν την πρωτοβουλία. Έπρεπε να έχει έρθει. Την επόμενη φορά θα το κανονίσουμε. Ας εστιάσουμε στον καλεσμένο μας όμως τώρα. Λοιπόν, Στέλιο, είσαι ένας νέος άνθρωπος. Αλλά δραστήριος. Δραστήριος, έτσι. Σε ευχαριστώ που συμπληρώνεις. Είσαι ένας δραστήριος άνθρωπος, νέος δημιουργικός, γιατί ασχολείται με πολλά όλα αυτά τα χρόνια. Έχεις κάνει αρκετές σπουδές, έχεις ζήσει στο εξωτερικό. Σωστά. Αλλά νομίζω να μας τα πει καλύτερα ο ίδιος. Ναι, ξεκινάμε ναι, λοιπόν από. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ στην Κρήτη, μέχρι τα 18 μου δηλαδή ήμουν εδώ. Μετά σπούδασα στην Αθήνα, στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και συνέχεια, εφόσον εκπλήρωσα τη στρατιωτική μου θητεία, πήγα στην Αμερική, συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη, όπου έκανα μεταπτυχιακές σπουδές και δούλεψα για 2 χρόνια. Δούλεψες για 2 χρόνια. Μετά επέστρεψα εδώ. Γιατί επέστρεψες? Γιατί επέστρεψες? Εντάξει, ήταν μια δύσκολη απόφαση. Δεν ήταν εύκολο, γιατί είναι ένα περιβάλλον γεμάτο ερεθίσματα, η συγκεκριμένη πόλη, σε όλα τα επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, η αγάπη μου, όπως είπες, ήταν εδώ, η οικογένειά μου εδώ. Και κρυφός πόθος ήταν επίσης να ασχοληθώ με τα κοινά, επομένως το σκεφτόμουν πάντα. Ήταν. Κρυφός πόθος, το μικρόβιο που ακούμε αυτές τις μέρες από εδώ και από εκεί. Αν και ποτέ δεν είχα ασχοληθεί σε οποιοδήποτε επίπεδο, σε φοιτητικό ή όχι. Αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί γνωρίζω ότι δεν είχες ασχοληθεί. Ήθελα πάντα να προσφέρω όμως. Ήθελα να προσφέρω, θέλω να κάνω τον τόπο καλύτερο. Και να μεταλαμπαδεύσω το όραμα το δικό μου στον υπόλοιπο κόσμο. Επομένως, αυτό θέλει και μεγάλη τόλμη όμως, Στέλιο. Ναι, είναι λίγο δύσκολο, γιατί και οι επαγγελματικές μου υποχρεώσεις είναι αρκετά απαιτητικές. Παρ' όλα αυτά, πιστέψτε με, στην Αμερική το περιβάλλον ήταν ακόμα ταχύτερο, ο ρυθμός δηλαδή της ζωής, άρα είμαι σίγουρος ότι μπορώ να τα καταφέρω. Είναι αλήθεια ότι οι ευκαιρίες στο εξωτερικό καμία σχέση δεν έχουν με τις αντίστοιχες στην Ελλάδα? Δηλαδή, μπορείς πιο εύκολα να ακολουθήσεις το όνειρό σου για μια αξιόλογη, ας το λέγαμε, καριέρα εκεί, παρά εδώ? Γενικότερα θεωρώ ότι τις ευκαιρίες τις δημιουργούμε. Δεν έρχονται από μόνες τους. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι οικονομικά σταθερό και αναπτυσσόμενο, όπως είναι στην Αμερική, είναι πολύ πιο εύκολο σαφώς να έρθουν και αυτές οι ευκαιρίες. Εδώ δεν είναι το ίδιο, όλοι γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να λέμε τα τετριμένα, ότι είναι πολύ δύσκολη κατάσταση στη χώρα, ειδικά σε οικονομικό επίπεδο, τα τελευταία 5-6 χρόνια. Και ενώ υπάρχει ίσως κάποια πρόοδος, σίγουρα δεν δικαιολογεί και δεν κάνει τη ζωή και την προοπτική σε ένα νέο πιο εύκολη. Παρ' όλα αυτά, όπως είπα, τις ευκαιρίες τις δημιουργούμε. Δηλαδή, όποιος θέλει, μπορεί να κάνει πράγματα. Αυτό πρέπει να έχει θέληση και να αγαπάει αυτό που κάνει. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Όταν επέστρεψες, βασικά σίγουρα δεν αποφάσισες με το που επέστρεψες να ασχοληθείς με τα κοινά. Όχι. Αυτό ήρθε στην πορεία. Σωστά, σωστά. Τώρα, όταν είπες, εγώ θέλω να μπω σε αυτό το κομμάτι και έτσι κι αλλιώς το ήθελα στο παρελθόν, πώς το αντιμετώπισαν οι φίλοι σου? Δηλαδή, ξέρεις, τόσες φορές λέμε. Με βλέπουν τώρα. Οι περισσότεροι κοντινοί μου άνθρωποι από την εφηβικά χρόνια και μετά, έστω μεταξύ σοβαρού και αστείου, με παρότριναν να ασχοληθώ. Αλλά ξέρεις, σε εκείνη τη φάση της ζωής είναι περισσότερο χαριτολογώντας παρά μιλώντας σοβαρά. Έβλεπαν κάτι σε σένα που σου έλεγαν ότι πρέπει να το αξιοποιήσεις τα Θεωρώ κοινά? Θεωρώ ότι ένα από τα ατού που έχω σαν άνθρωπο είναι ότι είμαι αρκετά κοινωνικός, είμαι ειλικρινής. Και η πορεία μου έχει αποδείξει ότι μπορώ να σταθώ σε δύσκολες καταστάσεις. Άρα φαντάζομαι αυτό. Προφανώς για να έχεις ζήσει και έξω και σε μια χώρα όπως οι ΗΠΑ, έχεις έτσι ένα ηγετικό χαρακτήρα, έχεις έτσι μια αυτό. Ναι, ναι, είχα την τύχη και σε αθλητικό επίπεδο, αλλά και σε επαγγελματικό και σε ακαδημαϊκό να πρέπει να πάρω αποφάσεις και να ηγηθώ διαφόρων ομάδων και θεωρώ ότι τα έχω καταφέρει αρκετά καλά. Ανέφερες πριν κάποια χαρακτηριστικά. Αυτά θεωρείς ή χρειάζεται και κάτι άλλο για να θεωρηθείς καταξιωμένος στην πολιτική σκηνή του τόπου, της Ελλάδας? Είναι λίγο δύσκολο, γιατί η ροή των πληροφοριών που παίρνουμε όλες τις μέρες μας είναι τόσο έντονη, που θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο να κρίνεις
στην πραγματικότητα το έργο κάποιου. Είναι δύσκολο αρκετά, είναι απαιτητικό, είναι πολλές παράμετροι και ειδικά σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας που ζούμε τώρα. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι αν ένας άνθρωπος δουλέψει σκληρά και δείξει το όραμα στον κόσμο, πιστεύω ότι ο κόσμος θα το ακολουθήσει και θα το αναγνωρίσει αργότερα. Είσαι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη δύναμη πολιτών, του κυρίου Λαμπρινού. Σωστά. Σε επέλεξαν, στο πρότειναν, το επέλεξες. Θα σου πω, όπως είπα, το σκεφτόμουν να ασχοληθώ με τα κοινά, ειδικά με την τοπική αυτοδιοίκηση. Παρ' όλα αυτά δεν ήμουν απαραίτητο ότι ήμουν έτοιμος γι' αυτό, ψυχολογικά και λόγω εργασίας, έτσι. Υπήρξαν κάποιες αρχικές συζητήσεις και με το που το γνώρισα τον Δήμαρχο, εντάξει, το αποφάσισα. Δηλαδή, και του μιλάω πολύ ειλικρινά, αν με ρωτούσε κάποιος τι θα ψηφίσεις, σίγουρα θα ψήφιζα το Βασίλη το Λαμπρινό. Και, και ένας λόγος επιπλέον που αποφάσισα να κατέβω τώρα είναι γιατί θέλω να τον ενισχύσω όσο περισσότερο γίνεται. Γιατί πριν μιλήσαμε για όραμα, εγώ αν έχω ένα όραμα σαν άνθρωπος, είναι να ενισχύσω την κοινωνική συνείδηση. Χωρίς κοινωνική συνείδηση είναι δύσκολο να υπάρχει κοινωνική συνοχή και να υπάρξει εξέλιξη γενικότερα. Αυτό λέμε και τόσες μέρες, ότι κυρίως χρειαζόμαστε κοινωνική συνείδηση όλοι μας, ναι, όχι μόνο η πολιτική. Σαφώς. Μα το θέμα είναι ότι η πολιτική είναι σαν τους γονείς των πολιτών. Ακριβώς. Όπως οι γονείς θα αποφασίσουν για τα παιδιά, άσχετα ότι και τα παιδιά φέρουν ευθύνη για τις πράξεις προφανώς και το τι θα κάνουν στη ζωή τους, οι πολιτικοί στην κοινωνία αποφασίζουν τι θα γίνει. Δηλαδή, ο κόσμος σίγουρα τους επιλέγει, αλλά δεν μπορεί να είναι καθημερινά και να παίρνει θέση σε ό,τι γίνεται. Ναι, βέβαια. Θεωρώ λοιπόν ότι το όραμά μου μπορώ να το συνεχίσω, να το μεταλαμπαδεύσω μέσω της συγκεκριμένης παράταξης. Με έναν άνθρωπο που είναι πάρα πολύ ηθικός, αξιοπρεπής και διαφοροποιείται όσον αφορά το πολιτικό πρότυπο που έχει καθιερωθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Mm-hmm. Άποψή μου, ξαναλέω, έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ήταν ένας νομικός ο κύριος Λαμπρινός. Όπως... Εννοείται, πέρα όμως από την κατάρτισή του και σαφώς την επαγγελματική του αναγνώριση, είναι σημαντικό ότι τον εμπιστεύομαι και δεν είναι το στάνταρ πολιτικό πρότυπο που είχε καθιερωθεί. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι που ακολούθησαν αυτό το πρότυπο δεν θέλουν να κάνουν καλό ή δεν έκαναν. Προς Θεού, είναι αδικία γιατί δεν έχω περάσει καν από τη θέση για να μιλάω. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικό να βλέπεις και να έχεις σαν κοινό στόχο να γίνει ο τόπος σου καλύτερος. Και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, με τα σωστά που έχει κάνει και σίγουρα κάποια λάθη τα οποία τα αναγνωρίζει, όλοι μας κάνουμε λάθη, χωρίς το trial and error, λάθος σωστό, δεν θα υπήρξε καμία εξέλιξη στη ζωή, από την πιο ασήμαντη ως την πιο σημαντική εφεύρεση. Θεωρώ ότι μαζί μπορούμε να κάνουμε πολύ όμορφα πράγματα και να κάνουμε τον κόσμο να ενδιαφέρεται για τον συνάνθρωπό του. Και σίγουρα με αυτό μπορείς να γίνεις καλύτερος. Μόνος του δεν ευτύχεις κανείς. Επομένως, όλοι μαζί μπορούμε να ευτυχήσουμε. Θέλω. Έτσι είναι. Πέρα από την πολιτική, να το πάμε κάπου αλλού. Ναι. Είσαι επιτυχημένος. Έτσι. Έχεις καταφέρει αρκετά πράγματα σε μικρή ηλικία. Σίγουρα θα έχεις στο μυαλό σου μία συμβουλή που θα μπορούσες να δώσεις και σε κάποιον άλλον, σε εμάς, ας πούμε, στους υπόλοιπους νέους, για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Βήμα-βήμα να καταφέρουν αυτό που θέλουν. Ποια είναι αυτή? Εγώ καταρχήν θα συνεχίσω ξεκινώντας, όμως πρέπει να πω ότι ήμουν πάρα πολύ τυχερός γιατί με βοήθησε πάρα πολύ σε όλα αυτά η οικογένειά μου. Δηλαδή, αν δεν είχα την οικογένειά μου να με στηρίξει, δεν θα ήταν εύκολο να προχωρήσω και να κάνω αυτά που έχω κάνει. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει ο κόσμος, ο κάθε άνθρωπος να έχει ανοιχτό μυαλό, να τα ακούει όλα, να ακούει καταρχήν, γιατί θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα των ημερών μας. Η αίσθηση υπάρχει, αλλά δεν υπάρχει επεξεργασία. Δηλαδή, δεν προβληματίζεται ο κόσμος για αυτά που ακούει και να προσπαθεί να γίνεται κάθε μέρα καλύτερος. Δηλαδή, εγώ, αν με ρωτήσει ποιο είναι το μότο μου, θέλω κάθε μέρα να γίνομαι καλύτερος. Από την προηγούμενη, ναι, ναι, υπάρχει. Σε διάφορα επίπεδα. Σε διάφορα επίπεδα. Αυτό είναι. Ασχολείσαι όμως πέρα από τα πολιτικά που ασχολείσαι αυτή την τελευταία περίοδο, ασχολείσαι πολύ και με τον αθλητισμό και αγαπάς το τένις. Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Σε αυτό το κομμάτι τώρα έχει μείνει πίσω, έχεις κάποια όνειρα έτσι πιο... Δεν προλαβαίνω η αλήθεια, δεν προλαβαίνω να ασχολούμαι όσο θα ήθελα. Γενικά αθλούμαι αρκετά, δηλαδή και ποδόσφαιρο και γυμναστική και τένις και μπάσκετ. Σε όλα τα αθλήματα σχεδόν, τα δημοφιλή τουλάχιστον, είμαι ενεργός. Απλά αυτή την περίοδο με έχει κλέψει το τένις σίγουρα, ναι. Πάνω όμως στο κομμάτι του αθλητισμού, έχεις σκεφτεί, για παράδειγμα, αν την επόμενη μέρα βρίσκεσαι και εσύ μέσα σε αυτή την αξιόλογη ομάδα. Στο τιμόνι του Δήμου Ηρακλείου. Έχεις σκεφτεί ποια θα ήταν η πρώτη έτσι,
επιλογή ή η πρώτη πρωτοβουλία που θα έπαιρνες πάνω στο κομμάτι του αθλητισμού ή σε κάτι άλλο, τι θα ήθελες πρώτα να αλλάξει, ποιος είναι ο πρώτος στόχος? Αν με το καλό εκλογούμε και πάρω κάποια θέση η οποία θα αναφέρει σε κάποια από αυτά τα έργα, θα μπορέσω να απαντήσω πιο εύκολα. Στο κομμάτι του αθλητισμού, συγκεκριμένα θεωρώ ότι είναι από αυτά που, από τα πολλά που έχει εξελιχθεί ο Δήμος, αλλά γιατί γίνονται πολύ περισσότερα events σε σχέση με το παρελθόν και στο μπάσκετ και στα υπόλοιπα αθλήματα. Τώρα υπάρχει μια εκδήλωση για μοντελισμό. Υπάρχουν πράγματα που δεν γινόντουσαν παλαιότερα. Εγώ θα προσπαθήσω να ενισχύσω αυτή την προσπάθεια να μου δοθεί αυτό το βήμα και σε όλα τα αθλήματα, γιατί εμένα μπορεί να μου αρέσουν αυτά, αλλά υπάρχουν και άλλα αθλήματα, υπάρχει κόσμος που έχει ανάγκη να έχει χώρο και χρόνο να αθληθεί, επομένως θα προσπαθήσω να ενισχύσω όσο περισσότερο γίνεται αυτό το έργο. Εσύ, σαν πολίτης του Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, είσαι ικανοποιημένος από όσα η πόλη προσφέρει μέσα από τη λειτουργία της, από την καθημερινότητα έως τώρα? Ναι, πολύ καλή ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι με το να ζήσω στην Νέα Υόρκη, καταλαβαίνετε ότι οι συνθήκες εκεί και οτιδήποτε θέλεις να κάνεις είναι αυτοματοποιημένα. Είναι πάρα πολύ εύκολα, όλα μπορούν να γίνουν μέσα από το κινητό σου, κατευθείαν. Θεωρώ ότι υπάρχουν περιθώρια εξέλιξης. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα βέβαια και σύγχρονα με την τεχνολογία που υπάρχει στις ημέρες μας. Παρ' όλα αυτά, σίγουρα υπάρχουν περιθώρια ανάπτυξης. Σίγουρα. Πάντα. Δεν το συζητάμε πάντα. Την αυτοματοποίηση αυτή που μας είπατε για τη Νέα Υόρκη, θα θέλετε να την έχουμε και εδώ, με την καλή έννοια? Θα μπορούσαμε να την έχουμε? Πιστεύω μπορούμε. Ακόμα, δηλαδή, καταρχήν συμβαίνει. Δηλαδή, ξαναλέω, έχω μια πολύ σύντομη εμπειρία, αλλά αν υπάρχει κάποιο οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να προκύψει, μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει στο Δήμο απευθείας ή μέσα στο σελίδα του Δήμου. Ταυτόχρονα τώρα υπήρχε μια εφαρμογή όπου στα σχολεία, αν υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα, μπορεί αμέσως να αντιμετωπιστεί. Επομένως, θεωρώ ότι ο Δήμος είναι σε καλό δρόμο και μακάρι να συνεχίσει αυτό το. Στέλιος, ένας νέος άνθρωπος γεμάτος όρεξη, ενέργεια, θετική ενέργεια που μας την μετέφερε. Σίγουρα αποτελείς πηγή έμπνευση για πολλούς από εμάς. Και σε ευχαριστούμε γι' αυτό. Και ευχόμαστε κάθε καλό, καλή επιτυχία. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εδώ θα είμαστε, να τα ξαναπούμε. Χαρά μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Και πριν και μετά. Σας εύχομαι κάθε καλό, κάθε καλό. Γιατί έχετε ένα νέο ξεκίνημα. Θέλει δύναμη, δεν είναι εύκολο. Ό,τι καλύτερο. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.